Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η παράσταση ξεκινάει. Παρακαλούμε πολύ να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα ή να τα βάλετε σε λειτουργία πτήσης. Ποιος είναι? Τι αστέρα μου έφερε σήμερα? Hyundai Ioniq 6. Και μια και μιλάς για αστέρια, εάν ήταν ηθοποιός θα είχε κερδίσει Όσκαρ. Ναι, αλλά σαν αυτοκίνητο έχει κερδίσει το βραβείο Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς για το 2023. Και η Επιτροπή αποτελούνταν από 100 δημοσιογράφους από 32 διαφορετικές χώρες. Αυτό είναι το ένα βραβείο. Γιατί έχει κερδίσει δύο ακόμη βραβεία. Παγκόσμιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και παγκόσμιο για το σχεδιασμό του. Κάτι που είχε κερδίσει και ο προκάτοχός του, το Ioniq 5. Ήθελα να πω ότι η Hyundai του έχει δώσει έναν τίτλο. Με παραπέμπει σε ονομασία υπερήρωα, νομίζω. Για ρίχτω. Electrified Streamliner. Ναι. Μου κάνει λίγο το Streamliner, κάτι του Batman, κάτι. Ναι. Αλλά αυτό επί της ουσίας σημαίνει αεροδυναμικά σμιλεμένο. Έχει ο πιστέλο 621, που είναι η μικρότερη που έχει επιτύχει η Hyundai, αλλά και από τις μικρότερες που κυκλοφορούν γενικά, μπορεί να βγάλει ένα αυτοκίνητο. Και θυμίζει βότσαλο. Δεν το έχεις σκεφτεί αυτό. Μέσα, επίσης, έχω να σου πω ότι νιώθεις σαν να είσαι σε ένα κουκούλι. Ναι, γιατί ο εσωτερικός σχεδιασμός και η εξέλιξή του γινόταν παράλληλα με τον εξωτερικό. Και θέλω να δώσω ένα διαφορετικό εσωτερικό περιβάλλον που να μπαίνεις και νιώθεις πολύ όμορφα. Ένα κοκούνινγκ που λένε οι ξένοι, ας πούμε, ένα χουχούλιασμα, μια χαλάρωση. Σου βγάζει μια ηρεμία. Ο τρόπος που έχει σχεδιαστεί μέσα, που υπάρχει μια ροή, όπως και στο εξωτερικό. Το κουκούνινγκ που είπες, παιδάκι μου. Το κουκούνινγκ. Α, και παρατήρησα ότι λείπουν από τις πόρτες όλοι οι διακόπτες, άρα επιπλέον χώρος. Και διαφορετική σχεδίαση. Η θήκη δε, εδώ στην πόρτα κάτω, που και η δικιά σου φαντάζομαι το ίδιο ακριβώς είναι, είναι πιο γαλακτερή. Είναι διάφανη. Και είναι, ναι. Αυτή η άνεση που λες έχει δημιουργηθεί από το γεγονός ότι η Hyundai δεν πήρε μια έτοιμη πλατφόρμα από κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά δημιούργησε μια που την αποκαλεί Electric Global Modular Platform, εξασφαλίζει όλη αυτή την άνεση, δημιουργημένη ειδικά για ηλεκτροκίνητες εκδόσεις, όπως είναι όλα τα Ioniq. Και στο συγκεκριμένο, στο Ioniq 6, η απόσταση των αξώνων φτάνει τα 2 μέτρα και 95 εκατοστά, δηλαδή κοντά 3 μέτρα το διανοείς. 3 μέτρα, boy! Σε μήκος, εντάξει, όχι boy, ναι, 3 ναι, μέτρα. Σε μήκος. Στον εντυπωσιακό σχεδιασμό συμμετέχουν περισσότερα από 700 παραμετρικά πίξελ που είναι τοποθετημένα σε όλα τα σημεία του αμαξώματος στο εξωτερικό μέρος. Υπάρχει η μυελιπτική αεροτομή πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο και το τρίτο φανάρι stop για να είναι πολύ εύκολα ορατό από τους άλλους οδηγούς, αλλά και ταυτόχρονα δίνει μια ταυτότητα ξεχωριστή στο αυτοκίνητο. Υπάρχει βέβαια και μια πιο μικρή ακόμη αεροτομή που σίγουρα γι' αυτή έχει βάλει το χεράκι της στο χαμηλό συντελεστή όπου στέλνει σας. Παρατηρήσαμε μπροστά το ρίγχο, στο οποίο έχει μια κλίση καθοδική. Έτσι. Και βοηθάει σε περίπτωση ατυχήματος με πεζό να ελαχιστοποιηθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του. Ο σχεδιασμός του εξωτερικός έχει εξασφαλίσει και πολύ μικρό κενό στους στόλους, αν το πρόσεχες, με 18 ή 20 ζάντες, συμβάλλει στην αεροδυναμική. Και αυτό. Και αυτό. 9 διαθέσιμα εξωτερικά χρώματα. Και δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε από εκεί που είστε, αλλά το σημερινό είναι εξαιρετικά ιδιαίτερο. Είναι μολυβί που όμως έχει μέσα και λίγο λαδοπράσινο. Δηλαδή αξίζει μετά να κατεβείτε, δηλαδή να το δείτε από κοντά. Είναι απίστευτο. Με τον μπαίνεις και κάθεσαι μέσα, εξίσου εντυπωσιακή όλη η δημιουργία. Ξεκινά από το τιμόνι. Αντί για το σήμα της Hyundai, υπάρχουν 4 παραμετρικά πίξελ, τα οποία στα σήματα Morse είναι το γράμμα H. Hyundai. Αλήθεια τώρα. Δεν το ξέρεις. Όχι. Σοβαρά. Οι άνθρωποι είναι αλλού τελείως, έτσι. Έχουμε ενσωματωμένες 2 οθόνες σε ένα κάδρο, 12,3 ίντσες κάθε μία, οδηγοκεντρικό και γενικά πολύ εύκολο στη χρήση για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού. Έχει μια ιδιαίτερη σχεδιαστική άποψη όλο το ταμπλό. Σαν να σε αγκαλιάζει, δεν είναι? Ακριβώς. Έξυπνα σχεδιασμένη είναι και η κονσόλα. Είναι και ανοιχτή από κάτω. Ναι. Υπάρχει θήκη για αντικείμενα. Άπλετος χώρος. Φυσικά με την έλλειψη του λευγέ ταχύτητα που έχει περάσει στο τιμόνι
ήδη με αυτό το απλό μπρος-πίσω να... Από το τιμόνι ξεκίνησαν ο λευγές ταχυτήτων, στο τιμόνι κατέληξε πάλι, έτσι. Εσύ τα έχεις προλάβει βέβαια. Τα έχω δει όμως, σε ταινίες και σε φωτογραφίες. Εγώ προλάβα τριάρι. Και από περιγραφές σου. Πρώτη κάτω, δεύτερη, τρίτη και η όψη απέναντι. Όταν με μάθαινες να αλλάζω ταχύτητες, μου περιέγραφες και μου λες να μάθεις και το παλιό σύστημα, παρόλο που δεν θα οδηγήσεις ποτέ με τέτοιο λευγέ, και μου έλεγες αυτό, το πρώτη ή δεύτερη. Πω που είχα χρόνια να το ακούσω αυτό, με πήγες άπειρα χρόνια πίσω τώρα. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τη χωρητικότητα, 401 λίτρα, και υπάρχει και ένας μικρός χώρος κάτω από το καπό, επιπλέον. Ο οποίος μπορεί να φτάσει μέχρι 45 λίτρα από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά έχουν χρησιμοποιηθεί βιώσιμα υλικά αηφόρου προέλευσης φιλικά προς το περιβάλλον. Βλέπεις ότι έχει πολύ αθόρυβη κύληση και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, επειδή δεν υπάρχει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, ο θόρυβος. Κάποια στιγμούλα ανεβαίνουν οι αεροδυναμικοί θόρυβοι, αλλά έχουν κάνει τέτοια σημαντική δουλειά που και αυτοί έχουν περιοριστεί πάρα πολύ και είναι πολύ ξεγούρα στο ταξίδι. Μάλιστα. Έχει μια τεράστια ομπρέλα συστημάτων ασφαλείας και είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο η μη αυτόνομη οδήγηση. Δηλαδή, φαντάσου, εάν βγάλεις το αριστερό φλας και το αυτοκίνητο διαβάσει με τους sensors και τις κάμερες που έχει ότι είναι καθαρό, μόνο του αλλάζει και σε πηγαίνει στην επόμενη λωρίδα. Εκεί λέει που έχει στοχεύσει να πας. Και όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται ακριβώς για να περιορίσουν τη συμμετοχή του οδηγού και όχι τις καλές στιγμές του, αλλά τις αφηρημένες στιγμές του. Και όταν ο οδηγός είναι εκνευρισμένος που τα αντανακλαστικά πέφτουν, εκεί να είναι άγγελος φύλακας στο αυτοκίνητο έτοιμο. Να πούμε και για την αυτονομία του, που το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο για αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έτσι. Ξεκινάει από 426 χιλιόμετρα. Σε μεικτή χρήση. Σωστά. Και μπορεί να φτάσει 777 χιλιόμετρα μόνο σε αστική. Σωστά. Η μπαταρία του Hyundai Ioniq 6 μπορεί να φορτίσει από το 10% μέχρι το 80% σε 18 λεπτά. Στον αντίστοιχο ταχυφορτιστή βέβαια. Δύο διαφορετικές χωρητικότητες σε μπαταρία, 53 κιλοβατόρες η μία και 77 η άλλη. Από εκεί και πέρα έχουμε πισωκίνητη έκδοση ή τετρακίνητη που εξασφαλίζεται από την τοποθέτηση ενός κινητήρα προς ενός κινητήρα πίσω. Τρεις διαφορετικές υποδυνάμεις. Οι 53 κιλοβατόρες 151 ύπους, οι 77 κιλοβατόρες τώρα είτε 230 ύπους είτε 325 ύπους. Πόσο ξαφνικά η υποδύναμη ανεβαίνει με την ίδια μπαταρία. Ωραίο. Γιατί έχουμε δύο ηλεκτροκινητήρες. Καλά τα λες. Εξού και η τετρακίνηση. Τρία προφίλ οδήγησης. Eco, Normal και Sport. Και μέσω των paddles μπορούμε να ρυθμίσουμε και την ανάκτηση ενέργειας. Και πότε το ταχυτήτων. Αυτόματο. Πόση σχέση. Μία. Και μοναδική. Μία είναι μονογαμικό. Μία σχέση στη ζωή του. Με αυτήν πορεύεται. Ζω και όλη τη ζωή. Αντίδραση. Τέρμα τον κάνει στο πάτωμα. Και φρενάρεσαι. Εντάξει, ναι. Φύγαν όλα. Συστήματα ήχου, Δημήτρη. Έτσι. Τι θα βρεις μετά, δεν ξέρω. Όλη αυτή η ποιότητα που περιγράψαμε εξασφαλίζεται και από κάποιες εγγυήσεις. Έχουν ιδιαίτερο λόγο αναφοράς, γιατί πιστοποιούν, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο, την βεβαιότητα του δημιουργού του αυτοκίνητου της Hyundai για το προϊόν που παραδίδει. Σωστά. Πενταετή εγγύηση. Εργοστασιακή. Πενταετή δωρεάν οδική βοήθεια. Και 5 χρόνια ετήσιος έλεγχος δωρεάν. Υπάρχει όμως και κάτι που αφορά τις μπαταρίες, αν θυμάμαι καλά. Σωστά, και έχουμε 8 χρόνια όμως, αυξάνεται. Έχουμε 8 χρόνια λοιπόν εγγύηση για την μπαταρία ή 160.000 χιλιόμετρα. Η τιμή για το Hyundai Ioniq 6 ξεκινάει από 49.490 ευρώ. Δεν θα την έλεγα αλματώδη εξέλιξη της Hyundai, θα έλεγα χαοτικά αλματώδη εξέλιξη της, με την καλή έννοια της λέξης. Ναι. Διότι αν πάμε στο 2004, που είναι μόλις πριν από 19 χρόνια, η Ελλάδα διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες, η Hyundai ήταν επίσημος χορηγός μετακινήσεων, βέβαια. Ακριβώς. Και τότε θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά προσεκτική στο πάρκο που διέθετε η Hyundai, τεράστιο μεν, αλλά να δούμε σχεδιαστικά. Ήταν το Atos, ήταν το Getz, ήταν το Matrix, ήταν το Elantra, το Santa Fe. Για το σχεδιασμό θα μιλήσω. Μα ακολουθούσε όμως και την τάση της εποχής. Το ότι όμως προσαρμόστηκε αντίστοιχα όλα αυτά τα χρόνια στην τάση της εποχής και έκανε τόσο αρματώδη εξέλιξη. Όχι αυτό που λες, χαοτική σχεδιαστή εξέλιξη ναι, και τεχνολογική. Είναι εκπληκτικό. Η ταπεινότητα που διακρίνει τους Κορεάτες, σου βάζω το κεφάλι κάτω. Ναι. Δουλεύουν ασταμάτητα. Ακριβώς. Και αφογκράζονται τις τάσεις κάθε αγοράς. Γιατί η Hyundai αντιμετωπίζει
αντιμετωπίστηκε με πολύ αγάπη από το ελληνικό κοινό, γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη επιτυχία τα χρόνια εκείνα. Και αυτή έγινε παγκόσμιο γεγονός 14 μέρες για να πούμε goodbye στο 2023. Mm. Και πιστεύω ότι όλοι μας ενδόμηχα κάνουμε ένα απολογισμό για να δούμε τελικά οι ευχάριστες ή δυσάριστες στιγμές ήταν οι περισσότερες στη ζωή μας. Σίγουρα όμως για τη Hyundai το 23 είναι πολύ ευχάριστο. Κέρδισε πάρα πολλά βραβεία και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, οι πωλήσεις θα αγγίξουν διψήφιο ποσοστό αύξησης.